Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον Γιώργο Κορτσιδάκη για την καθημερινή μας πια ενημέρωση, αφού δεν είναι εδώ ο Γιώργος για τη μεσημεριανή του εκπομπή που έχετε συνηθίσει, για να μην πάθετε έτσι σύνδρομο στέρησης. Θα τον έχουμε καθημερινά στην τηλεφωνική γραμμή βεβαίως για να μας μεταφέρει τα νέα του Όφη. Καλημέρα Γιώργο Κορτσιδάκη. Καλημέρα Κατερίνα μου. 1 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε τον κύκλο των εκπομπών μας για την επόμενη σεζόν. 1 Αυγούστου το ραντεβού μας με τους ακροατές μας. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και η αποστολή του Όφη με αυτά τα οποία συμβαίνουν με αυτή την εθνική τραγωδία που πραγματικά βιώνουμε, με τις πυρκαγιές. Πραγματικά και χθες το βράδυ παρακολουθούσαμε όλοι από τις τηλεοράσεις μέχρι αργά όλο αυτό το... Θλιβερό, το πένθυμο σκηνικό, το αποτρόπαιο σκηνικό, το απίστευτο σκηνικό. Γιώργο, με ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειες που βιώνουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις πραγματικά. Mm-hmm. Λοιπόν, και θέλω να το μεταφέρω αυτό το μήνυμα, γιατί πραγματικά έχει αγγίξει πάρα πολύ και την αποστολή του Όφη, που βρίσκεται εδώ στο Καρπενήσι, σε μια δασική περιοχή, με απέραντα δάση βέβαια. Επομένως και οι κάτοικοι της περιοχής θα συμπάσχουν και θα το νιώθουν πολύ κοντά τους αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Αττική. Λοιπόν, εδώ να πω ότι χθες το βράδυ είχαμε πολύ δυνατή βροχή στο Καρπενήσι. Επτώση θερμοκρασίας, 15 βαθμούς έχει πέσει η θερμοκρασία. Αυτό είναι ευχάριστο για το τεχνικό επιτελείο, γιατί η χαμηλή θερμοκρασία βοηθάει και στην προπόνηση, σε ό,τι αφορά την προπόνηση. Να πω ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, ο Τάσος Παπάζογλου, έκανε χθες μάλιστα το απόγευμα την πρώτη του προπόνηση. Χθες η αποστολή επισκέφθηκε το μοναστήρι της Προυσιώτισσας, περίπου μία ώρα από το ξενοδοχείο, ένα φημισμένο μοναστήρι, και ο Παπάζογλου πήγε από το αεροδρόμιο, δηλαδή κατευθείαν πήγε εκεί στο μοναστήρι για να προσκυνήσει, να προσευχηθεί μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες του Όφη. Επέστρεψε στο ξενοδοχείο και ούτε καν έμεινε για να ξεκουραστεί. Αμέσως πήγε για προπόνηση περίπου μια μισή ώρα με τους συνεργάτες του Νίκου τον Παπαδόπουλου. Ατομική προπόνηση φυσικής κατάστασης. Δείγμα νομίζω της όρεξης και της διάθεσης που έχει ο ποδοσφαιριστής μετά τις υπογραφές με τον Όφη. Να πω ότι και σήμερα το πρωί ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα ο Τάσος ο Παπάζογλου, όπως και ο Παύλος ο Κυριακίδης, ο οποίος είχε μερικές μέρες άδεια από τον Νίκο Παπαδόπουλο, δικαιολογημένα για ένα προσωπικό του ζήτημα. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εδώ, Κατερίνα, σήμερα υπάρχει προπόνηση και το απόγευμα. Προπόνηση θα γίνει και αύριο το πρωί. Mm-hmm. Και αύριο στις 6 έχουμε το δεύτερο φιλικό παιχνίδι, το δεύτερο φιλικό με τη Λάρισα στο αθλητικό κέντρο του Καρπενησίου. Να επαναλάβω ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports 2 για τους φίλους του Όφη που θέλουν να τα παρακολουθήσουν. Mm-hmm. Να πω ότι έχω αρκετά μηνύματα δεχτεί στο λογαριασμό μου στο Facebook από φίλους και ακροατές για τον Εμπεσίλιο, έναν παίκτη που δοκιμάζει ο Παπαδόπουλος το τελευταίο διάστημα, mm-hmm. τον Ολλανδό μέσο. Να πω ότι αυτό το οποίο μου μετέφερε ο Παπαδόπουλος είναι ότι σήμερα θα ληφθεί η οριστική απόφαση. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι δεν θα παραμείνει ο ποδοσφαιριστής. Θα περιμένουμε όμως και την οριστική απόφαση του Νίκου τον Παπαδόπουλο, αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μάλλον δεν θα παραμείνει στην ομάδα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Τον είδε ο Παπαδόπουλος στις προπονήσεις. Έχει αρκετές επιλογές εκεί στις θέσεις των κεντρών παικτών, αρκετούς παίκτες. Και πιθανότατα, απρόπτου, η απόφαση να αποχωρήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη μεταγραφική κίνηση, κάτι για το οποίο επίσης έχω μηνύματα, αν θα αποκτηθεί και κάποιος άλλος παίκτης δηλαδή. Επειδή είναι κάτι που άφησε ανοιχτό και ο Γιάννης Παπαδόπουλος χθες, έτσι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, να πω ότι αυτό το οποίο αναφέρει η τεχνική ηγεσία είναι ότι θα περιμένει τα δύο φιλικά παιχνίδια που έχει με Λάρισα και με Παναχαϊκή και μετά θα πάρει απόφαση. Στο μεταξύ, φαίνεται να ψάχνεται ο προπονητής του Όφη μήπως βρει κάτι καλό. Αν βρει κάτι καλό. Γιώργο, σε χάνομαι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με το σήμα. Δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ. Όχι. Έχουμε ένα προβληματάκι λίγο με το σήμα του κινητού. Γιώργο, μας ακούς τώρα? Σας ακούω πολύ καθαρά εγώ. Ωραία. Για συνέχισε. Ναι. Αυτό που έλεγα πριν είναι ότι αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι ότι δεν θα γίνει κάποια μεταγραφή για να γίνει απλά, μόνο αν βρεθεί κάτι καλό, κάτι που να μπορεί να βοηθήσει τον Όφη. Θα πάει για το Γενάρη, θα πάει για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Επίσης να αναφέρω ότι ο Όφη ψάχνεται για φιλικά παιχνίδια με την επιστροφή του στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, φιλικά παιχνίδια εντός και εκτός Κρήτης, δηλαδή από το διάστημα της 1ης Αυγούστου μέχρι και
περίπου 20 του μήνα, γιατί 25 του Αυγούστου έχει δοθεί επίσημα ως ημερομηνία έναρξης πρωταθλήματος, κάτι που δεν ξέρουμε αν είναι και οριστικό. Εξακολουθούμε και έχουμε προβλήματα με το σήμα. Γιώργο Κορτσιδάκη, ή θα πρέπει να σταθεροποιηθείς ή θα πρέπει να μας κάνει τη χάρη κινητή τηλεφωνία. Να είμαστε. Λοιπόν, ακούγομαι. Ναι, τώρα ναι. Οπότε αυτό που, να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχουμε ανακοινώσεις και για κάποια φιλικά παιχνίδια εντός ή εκτός Κρήτης τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Κορτσιδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και θα είμαστε σε επικοινωνία.